Της οικονομίας. Αυτό είναι το κεντρικό και το βασικό. Και μπορούμε να σχεδιάζουμε με καλύτερες ανάσες, θα λέει κανένας, όπως κανένας δρομέας αντοχής, βήματα τόσο για την ανασυγκρότηση της χώρας σε παραγωγικό επίπεδο, όσο και για το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό το οποίο συγχρόνως εκτιμώ ήταν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της διαπραγματευτικής ομάδας να μην προσθεθεί στη συζήτηση που γίνεται από 1η-1η του 2019 και μετά ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητας για την ελληνική κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι οποιαδήποτε μέτρα περιοριστικού δημοσιονομικού χαρακτήρα θεσμοθετηθούν από τα τώρα για το 1η-1η του 2019 θα ακολουθούνται και από αντισταθμιστικά αντίστοιχου χαρακτήρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι... Μισό λεπτό, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο σε αυτό. Έχουμε μπερδευτεί και όπως τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, εδώ υπάρχει μία διαφορά στο τι λέει η Αθήνα και στο τι λένε οι θεσμοί. Θα νομοθετηθούν παράλληλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η Αθήνα, οι βαθιές μεταρρυθμίσεις κατά τον Dijsselbloem, και παράλληλα βεβαίως να νομοθετηθούν και τα αντισταθμιστικά, τα λεγόμενα μέτρα, τα αναπτυξιακά. Όμως δεν θα έχουν ταυτόχρονη εφαρμογή κατά τους θεσμούς. Θα εφαρμοστεί πρώτα το ένα σκέλος, οι μεταρρυθμίσεις, και αν αυτές αποδώσουν κάτι παραπάνω από τους στόχους, τότε θα εφαρμοστούν τα αντισταθμιστικά μέτρα. Έχω διαβάσει και εγώ αναλύσεις τέτοιου τύπου. Μάλιστα σήμερα πρωί-πρωί διάβαζα ένα άρθρο το οποίο δεν πάταγε οικονομικά πουθενά ούτε στην συμφωνία. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής, ότι αν υπάρθουν κάποια περιοριστικά μέτρα, την ίδια στιγμή και το ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρθουν τα αντίστοιχα, πώς να τα πω, αναπτυξιακά τα λέτε εσείς, ανακουφιστικά, τα λέω εγώ, δεν σας το βάζω το χαρακτηρισμό στο στόμα, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα μηδέν. Mm-hmm. Δηλαδή αν κάποιος με ρώταγε τώρα να σου πω την αλήθεια, το φορολογικό αποτέλεσμα μιας κίνησης πώς δεν είναι βαρύ για τον κόσμο, θα τον ρώταγα, γιατί ίδια θα ήταν η απάντηση, γιατί με ρωτάτε για την πιθανή μείωση του έμφυα αντίστοιχα. Άρα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, θα είναι μηδέν. Άρα σας είναι ξεκάθαρο με τι το ότι μπλέκουν, θα αφορά και τις ίδιες ομάδες, κύριε Βίτσα, γιατί αυτό είναι το δεύτερο, το δεύτερο σημείο. Το αν θα αφορά τις ίδιες ομάδες. Από αυτόν δηλαδή, για να το κάνω και εγώ πιο σαφές, από αυτόν ο οποίος θα χάνει ένα ευρώ, αν ο ίδιος θα παίρνει ένα ευρώ. Αυτό το στοιχείο είναι κομμάτι σε συνολικές ομάδες, μιλάμε. Θα λέγε κανένα στη διαπραγμάτευση θα γίνουν τεχνικά κλιμάκια. Γιατί αυτό μένει, και όταν λέμε εμείς ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει, δεν εννοούμε πολλή δουλειά σε χρόνο, πολλή δουλειά σε κόπο. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει ότι τον κόπο αυτό να τον κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Με στόχο να μην έρθει στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, αν πάμε στην περίπτωση του ενός, όπως καταλαβαίνετε, δεν βρίσκει άκρη. Γιατί αν, για παράδειγμα, τώρα συζητάγαμε για τους εμπόρους συνολικά, εγώ θα σας έλεγα να που αποδείχθηκε ότι 77% των εμπόρων πληρώνει λιγότερα ασφαλιστικά. Αν μου συζητάγατε, όχι εσείς, κάποιος άλλος για το 14, που θα πληρώνει 10%, θα ήταν μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά σας λέω τώρα το χοντρό. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα χοντρό. Αν μέσω της φορολογίας κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει να πληρώσει παραπάνω 100 ευρώ. Το 100, ας το κάνει κάποιος 1000, ας το κάνει κάποιος. Και μέσω, ας πούμε, της μείωσης των έμεσων φόρων γλιτώνει 100 ευρώ, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μηδέν. Ναι, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την ίδια ομάδα. Είναι η ίδια. Σε αυτή την περίπτωση είναι. Ομάδα. Σε άλλες ομάδες μπορεί αυτή η ισορροπία να είναι κάπως ετεροβαρής. Δηλαδή, αλλού να είναι ωφελημένος, και εγώ αυτό θέλω να είναι στους πιο ευάλωτους, και αλλού να είναι να πληρώσει περισσότερο. Αφού αυτό θέλω να συμβεί στους πιο πλούσιους. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό τώρα θα το συγκεκριμενοποιήσετε? Έχετε από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πλευρά, ως κυβέρνηση μία εικόνα στο ποια είναι η δική σας πρόταση για τη μείωση του αφορολόγητου? Εμείς έχουμε όλη την εικόνα. Και έχουμε και την εικόνα του ποιες θα είναι οι προτάσεις μας σε σχέση με τα αντισταθμιστικά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν φτάνει να το έχουμε εμείς. Είναι στοιχείο της συζήτησης σε τεχνικό και με σε πολιτικό εκπροσώπους. Επίπεδο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή έχουμε και την εικόνα του τι ζητάνε, και όταν λέμε τι περιμένουμε σήμερα, επανέρχομαι στο πρώτο σας
ερώτημα είναι να μην υπάρχουν οικονομικοί και κοινωνικοί παραλογισμοί στην εξέλιξη αυτού του προγράμματος. Γιατί θεωρούμε ότι ούτε η Ελλάδα βέβαια, και όταν λέω η Ελλάδα εννοώ και σαν χώρα και σαν κοινωνία, αλλά ούτε και η Ευρώπη, που είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα και πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλα προβλήματα, όπως είναι ας πούμε το τραπεζικό της Ιταλίας, δεν θα έπρεπε να προσθέσει κρίση στον εαυτό της. Μάλιστα. Σκοτεινά σημεία άλλα υπάρχουν? Σκοτεινά σημεία τι εννοείται? Αναπάντητα ερωτήματα, να το πω διαφορετικά. Όπως το χρέος, όπως η ένταξη στη ποσοτική χαλάρωση, όπως τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το ένα είναι, κυρία Πουδούκου, πώς να το πει κανένας, το ένα παρασέρνει το άλλο. Είναι τα πρώτα βήματα ενός δρόμου. Τώρα, το πόσο ακριβώς θα διαμορφωθεί το προσωπρόθεσμα για το χρέος, εγώ δεν μπορώ να τα πω. Μπορώ να πω ποιοι είναι οι στόχοι μας. Μια ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους. Ένας ρυθμιστικός μηχανισμός, ο οποίος στην ουσία θα οδηγεί σε απομείωση των υποχρεώσεών μας. Αυτό είναι ο στόχος μας. Απ' την άλλη μεριά ξέρω ότι ο κύριος Σόιμπλε λέει για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε να το συζητήσουμε, δεν υπάρχει ούτε τρόπος να μειωθεί το ονομαστικό χρέος κτλ. Αλλά λέει, λέμε, νοούμε τη θέση του καθενός, δεν είναι ότι δεν την καταλαβαίνουμε, ότι πηγαίνουμε αφελείς σε μια τέτοια διαδικασία. Ύστερα με το ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης. Στοιχείο της ποσοτικής χαλάρωσης είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης. Και μια συγκεκριμένη γραμμή για τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος. Εδώ υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα από τη δική σας πλευρά. Εγώ τι πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, ότι με καλή θέληση και με πολλή δουλειά, μέσα σε αυτό το μήνα μπορούν να έχουν τελειώσει όλα. Όσο αφορά αυτό. Το Φεβρουάριο εννοείται. Όχι, τον Μάρτιο. Έχουμε 20. Έχουμε 22. Πρέπει να το διευκρινίζουμε όλα. Κανένας, σας πω, δεν ξέρω εσείς σας πληροφορώ, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι λόγω και της Καθαράς Δευτέρας έχει κάπως ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό και δημιουργεί ένα οικονομικό κλίμα το οποίο δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος. Στην πραγματική οικονομία δεν μπορεί να αντιστραφεί. Μάλιστα. Άμυνας, επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν πάμε σε, διευθμίσεις νωρίτερα και ενώ μας εξηγήσατε την προσέγγιση της Αθήνας ως προς τα όσα υπόθηκαν και βγήκαν από το προχθεσινό Eurogroup, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα? Εγώ λέω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση μεν, στο ίδιο μοτίβο δε. Πώς αλλιώς κανείς να εξηγήσει ότι μέχρι προχτές έλεγαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει η αξιολόγηση ή κανέναν δεν καταλαβαίνανε ότι η καθυστέρηση της αξιολόγησης προήλθε από τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους θεσμούς και όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Από την Τρίτη το πρωί, δηλαδή πέρασε και η Δευτέρα το βράδυ, εφευρέθηκε το ότι τα δώσαμε όλα, δεν τα δώσαμε όλα, θα ψηφίσουμε τα μέτρα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς βέβαια και τι λένε. Θα ψηφίσουν, για παράδειγμα, αν έρθει ένα ενιαίο νομοσχέδιο με πολλά άρθρα, θα ψηφίζουν κατά σε εκείνα που θα θεωρούν ότι είναι μέτρα και υπέρ σε αυτά που θα θεωρούν ότι είναι αντίμετρα. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους. Εσείς εγώ τι λέω, όσο μένουν σε ένα. Απαντήστε μου σε αυτό, μιας και το αναφέρατε. Εμείς όταν πηγαίνουμε στη Βουλή, ζητάμε την ψήφο όλων των κομμάτων, θα λέγει κανένας του δημοκρατικού τόξου. Έτσι, αυτό είναι το αίτημά μας. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν βάζουμε τη δική μας επιλογή στη δική τους την κρίση. Τι εννοώ, ας πούμε, επειδή έγινε και μια ερώτηση εχθές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα ήταν πολύ καλό να ψηφίσουν πολλοί βουλευτές, όσο δυνατόν περισσότεροι, αλλά εμάς πρώτα και κυρία κατοχυρώνουμε το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή θα τα ψηφίσει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Εγώ τι πιστεύω, κυρία Μπιζούκου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με το αίτημά του εκλογές και τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρει, έχει μπλέξει. Γιατί το λέτε? Έχει μπλέξει σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί να το δικαιολογήσει με μια σοβαρή πρόταση για τη χώρα από τη μία μεριά, άρα το επαναφέρει και έχει μπλέξει κιόλας
πάνω στο γεγονός ότι για να ανταποκτήσει βάση δικαιολογεί την πολιτική που έφερε την παράταξή του στη θέση της αντιπολίτευσης από μια μεριά και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο ελληνικός λαός καταδίκασε αυτή την πολιτική και θέλει και να την επαναφέρει. Ναι. Αυτό ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα να έχει διάφορες, πώς να το πει κανένας, διεργασίες και διαδικασίες. Ακόμα και μέσα στην ίδια την αξιωματική αντιπολίτευση έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα που άλλαξε τρεις αρχηγούς, μετά τον κύριο Σαμαρά, εννοώ. Άρα και ο ίδιος, εγώ προβλέπω ότι θα μπει σε μια δίνη αυτού του προβλήματος και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει αποφάσεις και να μην μένει μόνο στη λογική ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στο κόμμα. Μάλιστα. Πάντως, ανεξαρτήτως από τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και από την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, δεχτήκατε κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ μιλάω για το σύνολο της αντιπολίτευσης. Κριτική όσο αφορά αυτό. Η οποία εντοπίζεται, αν θέλετε, και στο σημείο του ότι για μία ακόμη φορά παραβιάσατε ή ξεχάσατε κόκκινες γραμμές στο αφορολόγητο. Ήταν κάτι το οποίο δεν συζητούσατε. Οι συντάξεις επίσης. Να σας πω το εξής. Αντιθέτως, ήταν κάτι το οποίο μόνιμα ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωραία. Εμείς μιλάμε για ένα νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής από 1η-1η-2019 και μετά. Δηλαδή μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτό είναι το ένα. Εμείς καταφέραμε σε αυτή την πορεία, η οποία πρέπει να σας πω ότι γίνεται και με συμβιβασμούς. Εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Δεν γίνεται δηλαδή από τον έναν και όχι από τον άλλον. Mm-hmm. Εμείς δεν βγήκαμε να πούμε, ξέρετε, εμείς τώρα νικήσαμε τους θεσμούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά καταφέραμε ότι την αρχική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου των 3,5-4 δισεκατομμύρια μέτρα προληπτικά από το 2019 να φύγει από το τραπέζι. Αυτό είναι σημαντικές επιτυχίες. Σημαντική επιτυχία από εκεί και πέρα θα είναι η χώρα να μπει σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης και του κοινωνικού κράτους και της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Το σημαντικές επιτυχίες που είπατε ερμηνεύεται ως γιορτάζουμε την έξοδο από την κρίση. Ήταν έτσι. Γιορτάζουμε την έξοδο από την κρίση. Εγώ δεν θα το έλεγα. Ότι βάζουμε ένα ακόμα λιθάρι, ένα αγκονάρι θα έλεγα στην πορεία για την έξοδο από την κρίση θα το έλεγα. Και ένα πράγμα που δεν έχει πάρει και τόση έκταση επικοινωνιακή, ίσως και εμείς δεν το λέμε τόσο έντονα όσο πρέπει να πούμε, είναι το γεγονός ότι έχει γίνει παραδεκτό ότι μπορούμε να πάρουμε ένα δανεισμό 3 δισεκατομμυρίων για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας, το οποίο να μην μπει στο έλλειμμα. Αυτό είναι ισχυρή ανάσα. Γιατί μερικά πράγματα μυθοποιούνται χωρίς να έχουμε πράγματα στην ουσία τους. Για παράδειγμα, ας πούμε, λέω εγώ. Εγώ το λέω έτσι. Βγαίνουμε στις αγορές. Ναι, και όταν θα βγούμε στις αγορές, προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είμαστε όπως κάποτε που βγαίναμε στις αγορές, μαζεύαμε λεφτά και στο τέλος δημιουργήθηκε χρέος. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να γίνονται με προσεκτικά βήματα. Δεν είναι βγαίνω στις αγορές και τελειώσαμε. Μάλιστα. Ως προς την συνοχή της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, κύριε Βίτσα, ποιο ήταν και το κλίμα, αν θέλετε, και το χθεσινό που υπήρξε στην πολιτική γραμματεία, όπου έγινε και η τελευταία ενημέρωση των τελευταίων γεγονότων. Εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα. Καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας και ανακούφισης, mm-hmm. μαζί και τα δύο, όχι πανηγυρίου, στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή αρκετός κόσμος έλεγε να προχωρήσουμε, μερικές φορές έφτανε και σε κάποια άκρα που δεν θα πρέπει να φτάσουμε γιατί υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος, θεωρώ ότι είμαστε επαρκώς συνεννοημένοι και προχωράμε με βάση το σχέδιό μας και χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Άρα δεν υπάρχει τόσο έντονη γκρίνια όσο υπήρχε τουλάχιστον. Νομίζω ότι η γκρίνια, μερικές φορές μεταφράζεται ως γκρίνια ή μεταφορά, ενός αισθήματος που υπάρχει στην κοινωνία, είτε είναι τοπική, είτε είναι γενικότερη, δεν είναι γκρίνια. Ναι, απλά η πολιτική έχετε και την ευθύνη. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε την ευθύνη, αν θέλετε, που έχει να κάνει και με την ευθύνη της ψήφου, έτσι, μην κάνουμε τώρα τους, αν θέλετε, τους υπεράνω όλων. Αλλά η πρώτη και τη βασική ευθύνη είναι τι θα γίνει με την κοινωνία, τι θα γίνει με την οικονομία.
ξέρετε, σχέδια πάνω στο χαρτί, σχέδια πάνω στο τραπέζι. Μπορεί ο καθένας να κάνει κάθε φορά και μάλιστα να κάνει ερωτήσεις στον εαυτό του, να τις απαντάει πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι έχει λύσει τα προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, μιας και είμαστε εδώ, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάποιο σχόλιο αναφορικά με όλα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν, είτε σε επίπεδο δηλώσεων, είτε σε επίπεδο κινήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι, είναι ένα θέμα που όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα το δικό μας το Υπουργείο, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών και ολόκληρη την κυβέρνηση, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εγώ βρίσκω ότι επικοινωνιακά καταρχήν, γιατί παρακολουθούμε όπως καταλαβαίνετε και το Ανατολού και μια σειρά άλλα πράγματα και σε μικρότερο, χαμηλότερο πρακτικό επίπεδο η φίλη και σύμμαχος χώρα διαμορφώνει τους όρους, θα έλεγε κανένας, μιας υποβόσκουσας έντασης. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό μπορεί να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί πηγαίνουν και σε δημοψήφισμα να λύσει εσωτερικά τις ζητήματα. Ή θα έλεγε κανένας, θα χτυπάει προς τα δω, κοιτώντας προς τα ανατολικά της. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καλό και για τη σχέση των δύο χωρών, από τη μια μεριά, αλλά και για την ίδια την Τουρκία. Και όσο αφορά εμάς, επειδή το είπα και να το ξαναπώ, σημαίνει μια προετοιμασία που υπό κανονικές συνθήκες θα την έλεγα υπερβάλλουσα. Τι εννοώ τώρα με αυτό το υπερβάλλουσα? Σημαίνει κινήσεις από τη δική μας τη πλευρά ώστε να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την αποτρεπτική μας δύναμη που έχουν και κόστος. Που έχουν και κόστος. Εγώ έδωσα ένα παράδειγμα ότι οι πτήσεις, ας πούμε, ξέρω, των μαχητικών μας και των άλλων μέσων αεροπλάνων, ας πούμε, αν δεν υπήρχαν οι τουρκικές προκλήσεις και παραβιάσεις, θα ήταν σαφώς λιγότερες. Αυτά σημαίνει ότι σε φθορές, σε εξαρτήματα, σε καύσιμα κτλ. Θα είχαμε και λιγότερες ανάγκες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάρω μαζί μου όλα τα απαραίτητα. Θα συναντήσω και έχω τη χαρά να συναντώ έναν φίλο.